Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε άμεση απομάκρυνση 7 αξιωματικών της Ελλάς προχώρησε ο Υπουργός κύριος Γιάννης Οικονόμου με αφορμή τα επεισόδια με Κροάτες χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια που οδήγησαν στο θάνατο του 29χρονου. Σε ανακοίνωσή του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κάνει λόγο για ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο γεγονός, σαφώς κατώτερο των δυνατοτήτων και της αποδεδειγμένης ικανότητας της Ελλάς. Ο κύριος Οικονόμου παράλληλα ανακοίνωσε την απόφασή του για άμεση απομάκρυνση 7 αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, καθώς για την εξαγωγή εσωτερικής έρευνας για την πλήρη διακρύβωση των συμβάντων. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα σοβαρά οπαδικά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια εξαπέλυσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Δυστυχώς, έχουμε ακόμα ένα περιστατικό όπου η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αντί να προσθέτει ασφάλεια, δημιουργεί ανασφάλεια, δήλωσε. Σοβαρές πολιτικές ευθύνες στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Οικονόμου για το οπαδικό επεισόδιο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου Μιχάλη από χούλιγκανς αποδίδει το Πασόκ Κινάλ, καθώς όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι κόλαφος η διαρροή εσωτερικού εγγράφου που καταδεικνύει ότι τελούσε εν γνώση τους η μετακίνηση των χούλιγκαν της κροατικής ομάδας. Να υποβάλουν μήνυση προτίθεται η δικηγόρη της 43χρονης αστυνομικού που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 52χρονο σύζυγό της, σύμφωνα με δηλώσεις του στα ΜΜΕ έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας εχθές Δευτέρα 7 Αυγούστου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 52χρονος. Διαπιστώνω ή μπορώ να εκφέρω την άποψη ότι δεν διαπλάθηκε σε μια μηχανίας ότι ενδιαφέρεται και επίσης η γυναίκα δίνει τον αγώνα της ομόνου, προσπαθεί να συνέλθει από αυτή την βάβαρη μεταχείριση, την ανήθικη μεταχείριση, την αναξιοπρεπή και άνοδη μεταχείριση και εξευθυνιστική κυρίως για τον θήτη και όχι για το θύμα. Ο δράστης είναι και παραμένει αμετανόητος. Η συμπεριφορά του είναι ακατανόητη. Το θύμα έχει υποστεί μια τεράστια ψυχική και σωματική ταλαιπωρία. Υφίσταται και τώρα ακόμα τις συνέπειες των πράξεών του. Υπάρχουν και άλλα σοβαρά αδικήματα που εγώ και ο συνάδελφός μου θα στραφούμε για αυτά ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Υπάρχουν κακουργηματικές πράξεις οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί και θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας. Και από εκεί και πέρα, εκείνο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι υφίσταται και μια δεύτερη ταλαιπωρία το θύμα, με ψέματα που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε ανακοινώσεις και σε δελτία τύπου, στα οποία θα απαντήσει ειδικά και περιστατωμένα και αιτιολογημένα εκεί που πρέπει, δηλαδή στα αρμόδια δικαστήρια. Εμπλέκονται ανώτατοι αξιωματικοί, εμπλέκονται προϊστάμενοι της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο και χωρίς να έχουν ούτε ψήγμα αληθείας. Για όλα αυτά λοιπόν, για αυτή τη θυματοποίηση δευτερογενή που υφίσταται η εντολίδα μας, θα στραφούμε σε βάρος όλων όσοι είναι υπαίτιοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Προτιθέμεθα και να υποβάλουμε μήνυση μαζί με τον συναδελφό μου και θα υποβάλουμε μήνυση και για άλλα αδικήματα. Και από εκεί και πέρα, αυτό είναι ένα σοβαρό περιστατικό, πολύ σοβαρό περιστατικό άσκησης σωματικής βίας και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Πρώτες πρωινές ώρες εχθές, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, ενημερώθηκε από σκάφος ότι μόλις είχε διασώσει 4 αλλοδαπούς από τη θάλασσα κατά τη διάρκεια της ελευτικής του δραστηριότητας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καλύμνου, Καλολύμνου ημίων, νήσος Ψερίμου. Οι ανωτέρω αλλοδαποί μεταπιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμενακό. Προανάκριση διενεργείται από τη λιμενική αρχικό. Σωρία συλλήψεων από την Ελλάς για παράνομη κατάληψη αιγιαλού και αρχαιολογικού χώρου τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Πιο συγκεκριμένα, προχθές συνελήφθησαν 2 άτομα από το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου που λειτουργούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχοντας αναπτύξει παράνομα ομπρέλες σε παραλλαγή περιοχή εντός ζώνης προστασίας αρχαιολογικού χώρου. Χθες συνελήφθησαν επίσης 2 άτομα, το ένα από το αστυνομικό τμήμα Νότιας Ρόδου και το άλλο από το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου για παράνομη κατάληψη αγιαλού σε αρχαιολογική ζώνη.
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Χίου, Σταμάτη Κάρματζη, είχε το μεσημέρι της Δευτέρας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Κερίδης, που ξεκίνησε από την Χίου τις επισκέψεις σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων μεταναστών. Αναφορικά με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών το τελευταίο διάστημα, ο κ. Κερίδης σημείωσε ότι υπάρχει κινητικότητα, αλλά είμαστε ακόμη σε πολύ καλό και διαχειρίσιμο σημείο, ενώ προειδοποίησε εκείνους που εν ώψη αυτοδιοικητικών εκλογών χρησιμοποιούν αυτό το χαρτί να μείνουν μακριά από το συγκεκριμένο θέμα. Το Υπουργείο θα είναι πάντοτε δίπλα στον Δήμο, στη Χίο, στις τοπικές κοινωνίες, ως συμπαραστάτης και αργός. Έχουμε έναν διαρκή αγώνα μπροστά μας. Επισκέφθηκα και την δομή και είδα την πρόοδο, παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις πάντοτε που υπάρχουν, που έχει σημειωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Στη διάλογο που έχουμε εκεί τους αιτούντες άσυλο και επόπτευσα όλη τη διαδικασία από την πρώτη υποδοχή στην επεξεργασία των αιτήσεων και στην απόδοση διεθνούς προστασίας όπου χρειάζεται και στις προσπάθειες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της αποσυμφόρησης που πρέπει διαρκώς να γίνει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και προσωπικά για την πολύ στενή συνεργασία που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να διαβεβαιώσω την τοπική κοινωνία ότι παρόλο που ο υπεύθυνος υπουργός δεν προέρχεται από τη Χίο όπως είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια και να τον συγχαρώ τον πρωτοκατοχό μου για την μεγάλη προσπάθεια και το μεγάλο έργο που έγινε όλη την προηγούμενη περίοδο, και εγώ θα βρίσκομαι πάντα δίπλα να ακούω. Και αυτό το νόημα έχει και επίσκεψή μου σήμερα εδώ, να ακούσω. Η πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με το φόλος θα συνεχιστεί η ίδια? Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι να έχουμε μία σύγχρονη λειτουργική αποτελεσματική δομή. Από εκεί πέρα είναι μία κουβέντα η οποία έχει βάθος, έχει χρόνο, ξέρω τις αντιδράσεις. Το βέβαιο είναι ότι δεν θέλουμε και δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε με την τοπική κοινωνία απέναντι. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας προς όφελος τόσο της αποτελεσματικής διαχείρισης του προβλήματος, που είναι ένα εθνικό ζήτημα, θα σας έλεγα ένα ευρωπαϊκό ζήτημα ευρύτερο, όσο και προς όφελος εδώ της ΧΥΠ. Κύριε Κερίδη, υπάρχει περίπτωση να συνδεθεί η στάση της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου Χίου ενώ τον δικαστικό αγώνα με τις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Λειτουργικής και πολλοί μετανάστες συνδέονται? Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο δεν έχει... μου δίνεται την ευκαιρία δηλαδή να απαντήσω σε ένα ευρύτερο ζήτημα των ανταποδοτικών ωφελιών που έχουν οι τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα που φιλοξενούν δομές. Δεν έχουμε διαφημίσει αρκετά το αναπτυξιακό πρόσημο που περιέχεται σε αυτό. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές τοπικές κοινωνίες που ζητάνε τη μη περιστολή συρρήκνωση των δομών, διότι θεωρούν ότι έχουν κέρδος. Κέρδος και σε απασχόληση και σε αυτό που λέτε ανταποδοτικά. Αυτή είναι μια ευρύτερη συζήτηση. Ο Δήμος Χίου και η Χίος έχει κάνει πάρα πολλά για το μεταναστευτικό και θέλω να το πω ότι αυτά τα νησιά μας, τα 5, Κος, Λέρος, Σάμος, Χίος και κατεξοχήν η Λέσβος για να μην την αδικήσουμε, έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή και όλη η ελληνική κοινωνία και όλη η ευρωπαϊκή, θα σας έλεγα, υποκλίνεται σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτή την προσπάθεια. Όσον αφορά το θέλος, επειδή υπάρχει μια δικαστική διαμάχη σε εξέλιξη και το δημόσιο είναι ο επισπέδων σε αυτή τη διαδικασία, πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα και αν υπάρχει περίπτωση να επανεξεταστεί όλο αυτό το κομμάτι? Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι εμείς είμαστε οι επισπεύθοντες και όχι ο Δήμος, όπως γράφτηκε λανθασμένα σε κάποια εδώ τοπικά δημοσιεύματα, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο ρεπορτάζ, τουλάχιστον σε αυτά τα απλά πράγματα. Σας είπα ότι έχουμε τις 3 νέες δομές στα 3 νησιά νοτίως
ημών εδώ στην Χίο, στην Σάμμο, στη Λέρο και στην ΚΟ, που αποτελούν κοσμήματα. Έχουμε μια εξαιρετική διαδικασία ασύλου. Έχουμε τα νέα προγράμματα για την ένταξη. Έχουμε κάνει πάρα πολλά τα προηγούμενα 4 χρόνια. Αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, διότι είναι και ο τοπικός βουλευτής εδώ και φίλος, συνάδελφος στην Βουλή. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι ένας. Η Χίος πρέπει να αποκτήσει, χρειάζεται να έχει μία σύγχρονη ευρωπαϊκή δομή χρηματοδοτημένη από απολύτως το 100% από ευρωπαϊκά κεφάλαια που θα τιμά τη Χίο, θα τιμά την Ελλάδα και θα δίνει αποτελεσματική διαχείριση στο πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης. Μιλάμε όμως για το θόλος ή μιλάμε για μία νέα επιχείρηση. Σας είπα το γενικό στόχο. Αν θα είναι ο θόλος ή ο πόλος ή το οτιδήποτε, είναι κάτι το οποίο απομένει να το δούμε. Προφανώς έχει γίνει ένας προγραμματισμός από το Υπουργείο, επ' αυτού δεν μπορεί κανείς να τον αρνηθεί, αλλά σας είπα ότι δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε με την κοινωνία πέρα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάμαρτζης σημείωσε ότι παραμένουν στις απόψεις τους ως Δημοτική Αρχή για το θέμα της δομής και ότι είναι αντίθετη με τη δομή στο θόλος. Έγινε μια εκτενή συζήτηση γύρω από τα γνωστά προβλήματα για τα οποία εμείς εδώ έχουμε επιφύσει και έχουμε κάνει και διδακτορικό. Είναι τα προβλήματα ως γνωστών της δομής στην ΙΑΛ, είναι η διαχείριση, είναι βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την αποσυμφόρηση, γιατί και τις τελευταίες μέρες παρατηρείται κάποια κινητικότητα και υπάρχει μια αύξηση του αριθμού των μεταναστών προσφύγων και προς τη Χίο, αλλά και προς τη Λέσβο. Θα είμαστε σε επαφή με τον κύριο Υπουργό. Εγώ του ανέφερα ότι εμένουμε στις απόψεις μας η Δημοτική Αρχή σε όλα εκείνα τα οποία έχουν αποφασιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν να κάνουν με την κατασκευή της νέας δομής. Έτσι, έχουμε πει ότι είμαστε αντίθετοι με την κατασκευή της δομής στο θόλος. Είναι κάτι όμως το οποίο στη συνέχεια πρέπει να δούμε γύρω από το θέμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ως γνωστό είχε αποφασιστεί να γίνει μία δομή με συγκεκριμένο αριθμό φιλοξενίας, καταγραφής και ταυτοποίησης κτλ. Σε ό,τι έχει να κάνει, το επαναλαμβάνω για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, η θέση της Δημοτικής Αρχής παραμένει ίδια μέχρι σήμερα, όμως το μεταναστευτικό είναι ένα κρίσιμο θέμα το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε σοβαρά, υπεύθυνα, χωρίς κραυγές και λαϊκισμούς, γιατί πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα αφορά την ασφάλεια του τόπου και των ανθρώπων μας και εκεί δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εκτόσεις και άναρθρες κραυγές οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Η μέχρι σήμερα διαχείριση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής έγινε σοβαρά και υπεύθυνα. Και έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, γιατί το ξαναλέω και πάλι, αυτό το οποίο μας αφορά και μας καίει είναι η ασφάλεια του τόπου και των ανθρώπων μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι και η συνεργασία με τον νέο Υπουργό, έτσι και με την διοίκηση στην οποία θα ασκήσει. Αναρτήθηκαν χτες Δευτέρα οι πίνακες και της ΑΕΝ πλοιάρχων και μηχανικών για το έτος 2023-2024, στις οποίες εισάγονται οι επιτυχώντες πανελλήνιες εξετάσεις 2023 και στην ΑΕΝ πλοιάρχων Καλύμνου, ο αριθμός των εισαγωμένων κινείται και φέτος σε χαμηλά νούμερα και συγκεκριμένα στους 42, 24 από ΕΠΑΛ και 18 από γενικά λύκεια. Αναμένονται στη συνέχεια οι επιλαχώντες καθώς και όσοι θα ετηθούν μεταγραφή από άλλες ακαδημίες. Οι ενδιαφερόμενοι από σήμερα μπορούν να απευθύνονται στην ΑΕΝ Καλύμνου μετά τις 9 το πρωί, ώστε να πληροφορούνται τα απαραίτητα για την εγγραφή τους, η οποία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aenkalimnou@hcg.gr. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου με τον Υπουργό Εργασίας Άδωνη Γεωργιάδη,
που ως γνωστόν βρίσκεται στη Ρόδο. Στη συνάντηση, παρόντες ήταν ο πρόεδρος Παναγιώτης Εγκλέζος, ο Γενικός Γραμματέας Φραντζολάκης Γεώργιος, η διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και οι βουλευτές Μάνος Κόνσολας και Μίκα Ιατρίδη. Όπως δήλωσε τηλεόραση Αιγαίο, ο πρόεδρος του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Παναγιώτης Εγκλέζος, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτάσεις και οι θέσεις του Εργατικού Κέντρου, οι οποίες είχαν αποτυπωθεί με επιστολή στον Πρωθυπουργό τις προηγούμενες μέρες. Διευκρινίστηκε στον Υπουργό ότι το πάγιο αίτημα του Εργατικού Κέντρου είναι 8 ώρες εργασίας, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ελεύθερος χρόνος και αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Ζήτησε επίσης από τον Υπουργό η άμεση στήριξη στους εργαζομένους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές με την καταβολή εξ ολοκλήρου του μισθού τους και για τους ξενοδοχοπαλλήλους βάσης τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπάρχει, την επιδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και όλων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις καταστροφές με την προϋπόθεση να μην απολύσουν κανέναν εργαζόμενό τους. Χθες το μεσημέρι δεχτήκαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εργασίας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο και μετά την συνάντηση που είχε στο ΕΦΚΑ, επισκέφθηκε το Εργατικό Κέντρο, όπου είχαμε μια εκτενή συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στην περιοχή μας και ειδικά τους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις που πλήγηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, την πυρκαγιά μάλλον το προηγούμενο διάστημα. Στη συζήτηση έγινε και αναφορά στο νομοσχέδιο το οποίο είναι σε διαβούλευση όσον αφορά την επέκταση του ωραρίου. Η θέση του Εργατικού Κέντρου ήταν ξεκάθαρη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες διασκέδαση για εμάς. Είναι αδιαπραγμάτευτα αυτό το 8ωρο. Έγιναν διευκρινήσεις από τον Υπουργό, οι οποίες διευκρινήσεις περιμένουμε να αποτυπωθούν και μέσα από τις διευκρινήσεις στο νομοσχέδιο στην κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί. Οι διευκρινήσεις αυτές έχουν να κάνουν κυρίως ότι δεν ισχύει το επιπλέον 8ωρο όπως έχει διατυπωθεί. Αφορά μόνο η περιοριακή απασχόληση, η οποία θα πληρώνεται και θα ασφαλίζεται κανονικά και αυτή θα προσμετρείται και στη σύνταξη, αφού τον ρωτήσαμε τι κέρδος θα έχει ένας εργαζόμενος ο οποίος θα απασχολείται επιπλέον σε άλλο εργοδότη. Όλα αυτά προφανώς είναι οι θέσεις του Υπουργείου και περιμένουμε να τις δούμε και εγγράφως. Έγινε συζήτηση ακόμα και για το νομοσχέδιο που αφορά τα 74 έτη ασφάλισης ή εργασίας και εκεί η θέση μας ήταν ξεκάθαρη ότι δεν ανεχόμαστε και δεν δεχόμαστε καμία περαιτέρω επιβάρηση στους εργαζόμενους και επέκταση του χρόνου συνταξιοδότησης. Υπήρχαν και εκεί διευκρινήσεις οι οποίες και αυτές το επόμενο διάστημα θα αποτυπωθούν. Σημαίνει, ό,τι μας είπε ο Υπουργός, ότι δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση περαιτέρω αύξηση του ορίου ηλικίας, απλά αφορά εργαζόμενους οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει το απαιτούμενο αριθμό εισήμων και θα εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΔΥΠΕ, του πρώην ΟΑΕΔ. Συζητήσαμε για το θέμα της επέκτασης του επιδόματος ανεργίας, πράγμα το οποίο είναι στην ατζέντα του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης και το επόμενο διάστημα ανάλογα με τα οικονομικά. Την οικονομική πορεία της κυβέρνησης και της οικονομίας θα συζητηθεί εκτενώς, άλλωστε ήταν και μια δέσμευση του ίδιου Πρωθυπουργού η επέκταση. Συζητήσαμε για το θέμα της ένταξης των εργαζομένων στο αεροδρόμιο αλλά και το αμοιβόμενο οδηγικό ταξί στην εποχικότητα. Ένα θέμα το οποίο εδώ και μια τριετία αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δυστυχώς οι συνάδελφοι, αν και είναι εποχικής φύσεως, δεν εντάσσονται στο επίδομα ανεργίας διότι οι επιχειρήσεις τους δεν είναι εποχικές και έχουν βάση και έδρα την Αθήνα. Περιμένει τη δική μας πρόταση ξανά και την μελέτη που είχαμε κάνει για τον κόσμο που αφορά και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Το επόμενο διάστημα θα το αποσταλεί ειδική αναφορά σε αυτό το θέμα. Συζητήσαμε την δημιουργία της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στην περιοχή μας. Παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητά του, επειδή η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ανεξάρτητη αρχή, δεσμεύτηκε ότι το επόμενο διάστημα θα κάνει συνάντηση με τον διοικητή της ανεξάρτητης αρχής, τον Γενικό Γραμματέα μάλλον της ανεξάρτητης αρχής και θα του ζητήσει και θα συζητήσουν μαζί τη δημιουργία αυτής της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας, ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα του Εργατικού Κέντρου που θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή μας και θα διασφαλίσει τους εργαζόμενους αφού αφορά την υγιεινή και ασφάλειά τους. Χθες ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, ενώ νωρίς το πρωί είχε επισκεφθεί το ΕΦΚΑ Ρόδου, όπου συνεχάρε τους υπαλλήλους γιατί κατάφεραν να είναι πρωταθλητές στην έκδοση συντάξεων που εκκρεμούσαν. Και έτσι έχω ξεκινήσει την περίοδο των θερινών διακοπών. Αποφάσισα με την οικογένειά μου να έρθουμε στη Ρόδο
στέλνοντας ένα σήμα ότι φέτος πάμε όλοι Ρόδον για να προσπαθήσουμε να ανακάμψουμε ταχύτερα από τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Στα πλαίσια αυτά, επισκέφθηκα σήμερα τις κεντρικές υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ και για να δω το προσωπικό και να το ευχαριστήσω για τη συμβολή του και για να ενημερωθώ για τα προβλήματα, αλλά κυρίως γιατί ήθελα να τους ενθαρρώ. Πριν από μερικές μέρες είχα επισκεφθεί ο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο λόγος που πήγα στο Ηράκλειο της Κρήτης ήταν διότι στο Ηράκλειο είχαμε τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην έκδοση εκκρεμών συντάξεων σε όλη την Ελλάδα. Από το Ηράκλειο έχουμε στη Ρόδο. Η Ρόδος μέχρι από 2 χρόνια ήταν περίπου εκεί που είναι το Ηράκλειο σήμερα. 2 χρόνια μετά η Ρόδος έγινε πρωταθλήτρια στην έκδοση των εκκρεμών συντάξεων. Γρηγορότερα από κάθε άλλο μέρος της επικράτησης. Εύχομαι και στο Ηράκλειο να γίνει σαν τη Ρόδο και σε όλη την Ελλάδα να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους μας με τέτοιο τρόπο να κάνουν τη ζωή τους αξιοπρεπέστερη και καλύτερη. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το μικρό θαύμα εάν η κάθε μία και ο κάθε υπάλληλο των ιδιωτικών υπηρεσιών εδώ στα Δωδεκάνησα δεν έκανε το καθήκον του με πολύ μεγάλη πίστη και προσήλωση. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα αναγνωριστεί αυτό και αυτό είναι ο λόγος που ήρθα σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τους συναδέλφους βουλευτές, τον κύριο Κόντσολα, την κυρία Ιατρίδου και τον κύριο Ψηλάδη, για να δούμε και όλους τους άλλους φορείς της νήσου, ώστε να έχουμε μια διεξοδική ζήτηση που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε για να θεραπεύσουμε τα ζητήματα που άφησε πίσω της καταστροφή. Με σκοπτικό τρόπο σχολιάζεται ο ΚΚΕ Δίας Δωδεκανήσου την παρουσία του Υπουργού Εργασίας στον ΕΦΚΑ Ρόδου. Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Υπουργός Εργασίας παραθερίζει στη Ρόδο, όπου οι εργαζόμενοι μετρούν τις πληγές τους, με τους μεγαλοξενοδόχους να κάνουν τις ζωές τους λάστιχο και διαφημίζει την στήριξή του στο νησί την ίδια στιγμή που ετοιμάζει να φέρει στη Βουλή κατά καλό καιρό άλλο ένα νομοσχέδιο που τσακίζει τους εργαζομένους. Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Σρέκα, με την οποία ζητούνται συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ανακάμψει η τοπική οικονομία. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η επόμενη μέρα όχι μόνο για τις πληγήσεις περιοχές αλλά και για ολόκληρο το νησί μας βρίσκει με βαρύτατα υποβαθμισμένο περιβάλλον, κατοίκους να έχουν χάσει καλλιέργειες, σπίτια και επιχειρήσεις, με μείωση σε τοπικά παραγόμενο καθάριστο προϊόν και ένα τόπο που ήδη μετρά τις πρώτες σημαντικές απώλειες επισκεπτών. Οι επιπτώσεις και οι συνέπειες των απολειών αυτών θα μας ακολουθούν για πολύ καιρό και για την επούλωση θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα και υπερβάλλουσα προσπάθεια. Το κυρίαρχο ζητούμενο, κυρίως για τις επιχειρήσεις, μετά την καταγραφή των απολειών, θα είναι η επιβίωση την επόμενη μέρα, η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και η πορεία τους στο υπόλοιπο της σεζόν αλλά και τις επόμενες χρονιές. Ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης, Σάκης Χούλης, σε συνέντευξή του που παραχωρήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της Λαϊκής Εισπύρωσης στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Ο κύριος Χούλης τόνισε την αναγκαιότητα να δυναμώσει τώρα αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης για να εκλεγούν περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι που θα αποτελέσουν στήριγμα στον αγώνα του λαού για τα δικαιώματά του, που θα ασκούν πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, που θα ανοίγουν την προοπτική ακόμα και αύριο να αλλάξουμε βιβλίο και όχι απλά μία σελίδα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή πρώτη συνάντηση με την Δημοτική Παράταξη Λαϊκής Εισπύρωσης Καλλίμνου. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Η Λαϊκή Εισπύρωση Καλλίμνου, όπως και σε όλη την Ελλάδα, αποτελείται και συμμετέχουν άνθρωποι, αγωνιστές, ριζοσπάστες, δοκιμασμένοι στους καθημερινούς αγώνες του λαού μας για καλύτερο βιωτικό επίπεδο ενάντια στην κεντρική πολιτική γραμμή που δίνεται, μια και οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα αποτελούν πλέον το μακρύ χέρι της κυβερνητικής πολιτικής. Σήμερα θα δώσουμε το πρώτο στίγμα πολιτικών θέσεων της παράταξής μας. Αμέσως τώρα δίνω το λόγο στον επικεφαλής της παράταξης, τον Σάκη Τοκούνη. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ξεκινώντας να πω το εξής, ότι η σύνθεση του πάνελ θα ήταν διαφορετική σήμερα, όμως παρόλα αυτά οφείλουμε να ανακοινώσουμε, μιας και θα ήταν διαφορετική, ότι στο πλάι μας θα στεκόταν και ο συνάδελφος και συμπορευόμενος με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο Γιάννης ο Μάγκος, ο εκπαιδευτικός χημικός,
και μέλος της ΒΙΤΑΛΜΕ Δωδεκανήσου. Σήμερα λοιπόν γίνεται το έναυσμα μιας νέας μάχης, ενός νέου καλέσματος αγώνα για τις ανάγκες των πολλών, όπως λέει και το σύνθημά μας. Με εφόδιο το μόνο και ελπιδοφόρο μήνυμα που μπορεί να βγει από την κάλπη της 8ης Οκτώβρη, που είναι η αποφασιστική ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Απευθύνουμε κάλεσμα πλατιά συμπόρευσης και κοινής δράσης σε όλους εσάς που είστε μαζί στους δρόμους της διεκδίκησης, που παλεύετε για να βελτιώνετε η καθημερινότητα, που ψάχνετε στήριξη και μικρές ανάσες, αλλά ο αγώνας σκοντάφτει δυστυχώς στην πολιτική αναλγησία και του κράτους και της τοπικής διοίκησης. Σε όλους εσάς που αντιστέκεστε, που πάτε κόντρα στις πιέσεις και τα ανταλλάγματα, που αγωνιάτε για τον τόπο σας και αναζητάτε μία διέξοδο και προοπτική για αυτόν, που τον κρατάμε όλοι μαζί ζωντανό, που τα θέλετε να γίνονται όλα όμορφα, που θέλετε να ζείτε και να παράγετε εδώ. Σε εσάς που αναρωτιέστε γιατί δεν είναι προτεραιότητα η επίλυση ζωτικών προβλημάτων του τόπου μας και κάθε τετραετία ξεκινάμε πάλι από εκεί που αφήσαμε την προηγούμενη, σαν να κυνηγάμε την ουρά μας. Σε εσάς που στέκεστε απέναντι στην απογοήτευση, τη μυρολατρεία και το συμβιβασμό που καλλιεργείται από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και μέσα από αποκομμένη από τα πραγματικά προβλήματα του λαού αντιπαράθεση. Σας λέμε, στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Οκτώβρη μπορεί να γίνει ένα σημαντικό βήμα απέναντι στον αρνητικό συσχετισμό που επικρατεί και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες των πολλών. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες και ψαράδες, οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, οι νέοι και οι νέες που ζουν στο νησί, οι νέοι επιστήμονες, έχουμε επιλογή που να αντιστοιχίζεται στα συμφέροντά μας. Να δυναμώσει τώρα αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης. Για να εκλεγούν περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι που θα αποτελέσουν στήριγμα στον αγώνα του λαού για τα δικαιώματά του. Που θα ασκούν πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, που θα ανοίγουν την προοπτική ώστε ακόμα και αύριο να αλλάξουμε βιβλίο και όχι απλά μια σελίδα. Δίνουμε το χέρι μας σε όποιον θέλει να σηκωθεί. Καλούμε τους νέους και τις νέες, τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, τους μικροεπαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους ψαράδες, τους απόμαχους της δουλειάς, με τη μεγάλη δύναμη των εμποροϋπαλλήλων, τους επιστήμονες του τόπου μας, να αγωνιστούμε, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Για την ελπίδα, γιατί η ελπίδα για το λαό είναι εδώ. Και σήμερα συμπορευόμαστε μέσα από το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης άνθρωποι που δεν ψηφίσαμε όλοι το ίδιο κόμμα στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, που όμως προβληματιζόμαστε, αγωνιούμε και βλέπουμε ως μόνη διέξοδο την κοινή συμπόρευση και την προσπάθεια για την ανατροπή της σημερινής κατάστασης. Μέσα από τις κοινές επιδιώξεις και στοχεύσεις, για ένα νησί που να είναι στο ύψος των αναγκών του. Γιατί για όλους εμάς ο Δήμος είναι ο λαός της κάθε πόλης και του κάθε νησιού. Είναι η ζωή του, είναι η καθημερινή λειτουργία του για την ικανοποίηση των αναγκών του, συνολικά η στήριξη του λαού του. Το κοινωνικό τους πρόσωπο και το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας που χρήζουν ανάγκη βοηθείας έδειξαν οι κάτοικοι της Σύρου. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Νικόλα Ολιβαδάρα και με την βοήθεια της Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Σύρου Ερμούπολης, κυρίας Αγγελικής Μπρίντεντζη, οι κάτοικοι της Σύρου συγκέντρωσαν 50 κούτες ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας και τις απέστειλαν στη δομή παροχής συσιτίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από την πολυήμερη καταστροφική πυρκαγιά. Σύλλογοι, ομάδες και μεμονωμένοι πολίτες προσέφεραν όλα τα απαραίτητα είδη. Η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών της Σύρου αποδεικνύει την ευαισθησία τους στα κοινωνικά προβλήματα. Τις υποψηφιότητες 4 ακόμα πολιτών από τις Κυκλάδες, της Ελπίδας Βουτσίνου και του Ανδρέα Γιαλόγλου στην Περιφερειακή Ενότητα Σύρου και της Κατερίνας Ανδρούτσου Κουτελιέρη και του Νίκο Βιερινού στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, στο πλευρό του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ανακοινώνει η παράταξη μπροστά το Νότιο Αιγαίο για τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές.
Ξεκινά από σήμερα η διεθνής καμπάνια με τίτλο Roads, What You Love Is Here για την αναστροφή του κλίματος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η καμπάνια γίνεται στη συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος έγραψε σήμερα νωρίς το πρωί στη σελίδα του στο Facebook. Από σήμερα το μεσημέρι βγαίνουμε στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο με τη νέα μας καμπάνια Roads, What You Love Is Here. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, η περιφέρειά μας προχώρησε άμεσα στην ανάθεση του σχεδιασμού του νέου μηνύματος που ο τόπος μας χρειάζεται. Στα μεγαλύτερα δίκτυα και με την αξιοποίηση όλων των καναλιών διανομής, στα μεγαλύτερα μέσα και με την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων, με καθαρό μήνυμα «Roads, what you love is here». Στο πλαίσιο των δράσεων για την προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος του νησιού της Ρόδου, δημιουργήθηκε από την Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου ένα βίντεο που παρουσιάζει τις ομορφιές της Ρόδου. Όπως αναφέρεται η σχετική ανακοίνωση, το βίντεο αυτό διανέμεται ήδη σε φορείς, επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους των ΜΜΕ και των social media στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στα εγγένεια της έκθεσης με θέμα «Δημοτικές εκλογές, Λεριακά νέα 1978-2019» που διεξήχθη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλλιας. Την έκθεση προλόγησε ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Λεριών Δημήτρης Ίσυχος και η πρόεδρος Φωτεινίας Βεστά. Ο Δήμαρχος Λέρου συνεχάρη και ευχαρίστησε την πρόεδρο, τα μέλη του Δουσού και τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Λεριών για την τόσο σημαντική παρουσίαση των απομνημονευμάτων των δημοτικών εκλογών στο νησί μας μέσω των Λεριακών Νέων της εποχής 1978-2019. Επίσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά από τον κύριο Κόλλια στην εφημερίδα που επί δεκαετίες ενώνει και ενημερώνει τους απανταχού Λεριούς όπου και αν βρίσκονται, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε όλους αυτούς που διαχρονικά αρθρογραφούσαν και αρθρογραφούν. Την Παρασκευή 4 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το Λέρος Art Festival στον χώρο του Ναυτικού Ομίλου Λέρου στο Κουλούκι. Το Λέρος Art Festival είναι μια πρωτοβουλία καλλιτεχνών όλων των ηλικιών, όπου πέραν των έργων που εκτέθηκαν ζωγραφικής, φωτογραφίας, αργυροσοχοίας, γλυπτικής και μεταλλοτεχνίας, συμμετείχαν και μουσικές μπάντες από μουσικούς του νησιού. Στο Λέρος Art Festival παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλλιας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ!